το κερατσίνι, αλλά θέλω να εκφράσω και την οργή και τον αποτροπιασμό μου για τον τρόπο που εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός, με το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση η Χρυσή Αυγή. Το ξεκαθαρίζω, η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία απολύτως σχέση και καταδικάζει περίφραστα το γεγονός αυτό. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς που, χρησιμοποιώντας το αίμα ενός νέου συμπολίτη μας, πολιτικολογούν εδώ μέσα και προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους. Αυτό αναδεικνύει ότι ο εγκληματικός μηχανισμός της Χρυσής Αυγής χτυπάει σε εργατικές λαϊκές γειτονίες, αποκαλύπτοντας ότι είναι το δολοφονικό χέρι του κεφαλαίου και του σάπιου συστήματος που το γεννά και το έχει ανάγκη. Ο στόχος της είναι ένας και μοναδικός: να τρομοκρατήσει κάθε εργαζόμενο, κάθε νέο και νέα που σηκώνει κεφάλι απέναντι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και αγωνίζεται ενάντια στη βάρβαρη πολιτική. Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία που καλλιεργείται και προέρχεται από το συγκεκριμένο χώρο της Χρυσής Αυγής. Η ανοχή στην Χρυσή Αυγή έφερε τον πρώτο νεκρό, τον Παύλο Φίσα, απόψε τη νύχτα στην Αμφιάλη. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς θεωρεί ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας, στο οποίο συμπράττουν η Χρυσή Αυγή και ακροδεξιοί μηχανισμοί. Η αντιμετώπιση όμως ανθρώπων οι οποίοι συστηματικά βιοπραγούν, παραβιάζουν την ποινική νομοθεσία, προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αυτό, πέρα από το πολιτικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, γεννά και ζητήματα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, για τα οποία πρέπει να επιληφθεί πλέον η δικαιοσύνη. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες δεν είναι καλά. Νομίζω ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει κατάλληλο υπόστρωμα για να αναπτυχθούν εύκολα αποκρουστικά φαινόμενα υπό τον μανδύα της πολιτικής. Ακούμε τα τύμπανα που πλησιάζουν. Αυτά τα φαινόμενα, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες τα καταδικάζουμε απερίφραστα ως επικινδυνότατα φαινόμενα. Είχα απευθύνει έκκληση το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Η κυβέρνηση τότε εθελοτυφλούσε